Την 8η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας της Αποετερίδων. Πελαγία, η Οσία Μήτρη ημών, έζη πρώτερον εις την Αντιόχειαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Ρωμαίων Νουμεριανού, ή το δε περηφανής και πλουσία, πολύ ωραία κατά το σώμα και υπέρκαλος κατά την ψυχή, όμως ήτο ερυπωμένη και βέβυλος και όλος βεβηθισμένη εις τον βόρβορον στο βούρκο της σαρκός, και άλλη φροντίδα δεν είχε ήμι μόνο να στολίζει τη σάρκα και να αυξάνει τη φυσική ωραιότερα με διάφορα χρώματα και πολύτιμα στολίδια για να ελκύει τους εραστάς και να τους βυθίζει στην απώλεια. Πολλοί εδαπανούσαν τον πλούτο τους και κινδύνευαν ζωήν και ψυχήν για την αγάπη της. Είχε δε και αυτή δούλους και δούλας πολλάς και περιεπάτη εις τους δρόμους με μεγάλη παρησία, με φαντασία πολύ, γεμίζουσα τον αέρα με ευωδίας από τους μόσχους και τα αρώματα που έβαζαν επάνω της. Ο πανηκτήρωμον όμως και πολυέλεος Κύριος δεν εμίσθησε τόσο άσεμνην πόρνην και βέβυλον, αλλά ως προγνώστης των μελλόντων γινώσκει πόση μετάνοια μπορούσε να κατορθώσει το αργότερα αυτή η γυναίκα, εφώτισε τους οφθαλμούς της ψυχής αυτής με τέτοιο τρόπο και γνώρισε τη σώζουσαν αλήθειά του εις αυτήν. Κατ' εκείνας της ημέρας συνεκάλεσεν ο πρόεδρος της Αντιοχίας Αρχιερής για κάποιαν υπόθεση, μεταξύ δε των συναθρηστέντων ήτο και κάποιος επίσκοπος πολύ ενάρετος, νόνιος ονόματι, θαυμάσιος και εισάγγελος εις την πολιτεία και στη Θεία Γραφή πολύ έμπειρος. Τούτον το ονόσιον παρεκάλεσαν οι Ορθόδοξοι να διδάξει προς ωφέλειαν των ψυχών. Έκαμε λοιπόν διδαχή πάρα πολύ θαυμαστή έξω από τον ναό του Αγίου Ιουλιανού και εξέπληξε τους πάντες με τη σοφία των λόγων του, διότι αληθώς εφαίνεται ότι το Πνεύμα το Άγιο τον εφώτιζε και ήλκε με τη γλυκύτητα των λόγων του των αμαρτωλών προς μετάνοια. Κατ' εκείνη την ώρα διήρχεται από εκεί και η Πελαγία, καθεζωμένοι εισάμαξαν εστολισμένοι κατά το σύνηθες και μυρίζουσα τον πλησίον αέρα από την ευωδία των αρωμάτων. Άστραπτε δε όλοι από τη λάψη των πολυτίμων λίθων τους οποίους εφορούσε επάνω της. Βλέποντας λοιπόν αυτήν τόσον ανέσχυντον, οι μεν άλλοι αρχιερείς έστρεψαν προς το αντίθετο μέσους οφθαλμούς των, για να μην τη βλέπουν, ο δε μακάριος νόνος, γινώσκον ότι και από τα ενάντια ωφελείται πολλάκις κάποιος και βγάζει καρπό, βλέποντας την πόρνη ώρα πολύ και στενάξας μέγα έκλαψεν ικανός, έως σου έβρεξε το ημάτιό του ταλανίζον τον εαυτό του, σαν να ήταν ο στολισμός της πόρνης εις εκείνου κατάκριση, και έλεγε στους παρεστώντας, «Ουέ και αλίμονον εις ημάς τους αμελείς και αχρίους, διότι έχουμε να ντραπούμε πολύ κατά την ημέρα της κρίσεως, δια αυτή την πόρνη η οποία δια να αρέσει στους θνητούς ανθρώπους, επιμελείται τόσον και καλοπίζεται δια να απολαύσει ολίγην και πικράνει δονήν. Εμείς δε οι ανόητοι αδιαφορούμε και αφήνουμε τελείως ανεπιμέλητον την ψυχή, ώστε να αρέσουμε εις τον αθάνατον και ζώντα Θεόν. Αλλά προκρίνουμε τα μάταια και φθαρτά ο αμελούντες την σωτηρία μας». Αυτά και άλλα έλεγεν εις τον λαόν ο ευσεβής και άγιος εκείνος επίσκοπος, και αφού ετελείωσε το λόγο του, ήρθε εις το κελί του και ζήτησε συγγνώμη από το Θεόν, τον οποίον πλησιάζει καθημερινώς δια της Θείας Λειτουργίας. Χωρίς όμως να καλοπίζει την ψυχή του, όπως έκανε η Πελαγία η πόρνη δια τους πτωχούς εραστάς της. Αυτά και περισσότερα έλεγε ο Άγιος, τα οποία ήκουσε ο ιεροδιάκονος και ο υποταχτικός του, Ιάκωβος το όνομα, ο οποίος έγραψε αργότερα και το βίο του. Όταν δε έπεσε ο νόνος να αναπαυθεί, είδεν οπτασίαν ότι ελειτουργεί κατά την τάξη εις των θείων νόμων μία δε περιστερά δυσόδης και βοβορβορωμένη, επέτα πέριξ αυτού και του έδωδε μεγάλην ενόχληση δια την δυσοδίαν αυτής.
Όταν δε έλεγε όσοι οι κατηχούμενοι εξέλθετε, εξήλθε και αυτοί και ίστοθαν έξωθεν έως ότου τελειώσει η λειτουργία. Αφού δε εξήλθε όσιος από το Άγιο Βήμα, βλέπει πάλι την περιστερά απαιτωμένη πλησίων αυτού εις το πρώτερο. Όθεν εκτείναστας χείρας έλαβε αυτήν και την ευήθησε εις τον λυτήρα, εις τον οποίον ευάφτιζε τους ανθρώπους. Εκαθαρίστη δε αυτή αμέσως και μόλις βγήκε από το νερό, χωρίς μολυσμόν επέταξε εις τον αέρα ώσπου εχάθη. Τούτο δε όλον ήτο η προτύπωση ότι κάτι σπουδαίο θα συνέβαινε την επόμενη ημέρα. Πρωίας δε γενωμένης εφανέρωσης των Ιάκωβων το όραμα που είδε και πηγαίνοντας στο ναό με τους άλλους αρχιερείς, έδωσε ο Πατριάρχης των Όνων το Άγιο Ευαγγέλιο για να κηρύξει στον λαό. Ευρέθη δε και η πελαγία εις εκείνην τη διδαχή, όχι δια ευλάβιον, διότι άλλη φορά δεν υπήρχε αλλά μόνο απονεύσιν και οικονομία του εσπλάχνου Θεού, του θέλοντος πάντα σωθήνε και σε επίγνωσιν αληθείας λυθήν. Ακούσασα δε η πόρνη περί της αθανασίας της ψυχής, της δικαιοκρισίας του Θεού και των αιωνίων δικαστηρίων, ο του θαύματος κατενήγει η πρώην άσεμνος, έκλαυσε με πολύ πίκρα, εμίσησε τις μυαρές αμαρτίες και πράξεις της και επόθησε τον όντος εραστήν και νυμφίων των ψυχών μας, τον Ιησούν Χριστόν. Έστειλε λοιπόν οι περαίτες να ακολουθήσουν τον νόμο και να μάθουν πού διέμενε. Εν συνεχεία του έστειλε την εξής επιστολή. «Εις τον Άγιον Επίσκοπον και Μαθητήν του Χριστού, η μαθήτρια του δαίμονος Πελαγία, το πέλαγος των ανομιών απονέμει την δουλικήν προσκύνηση. Οικούσασα Άγιε του Θεού παρατηνός χριστιανού, ότι ο εδεσπότης δεν ήλθε να καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούσης μετάνοια, και ότι δεν εμίσησε ούτε ευδελίσε το πόρνας και ληστάς και τελώνας, αλλά συνανεστράφηκε ομίλη με ταυτόν, ότι σχερουβήμ αθεώρητος. Εάν λοιπόν είσαι και εσύ τιού του διδασκάλου και δεσπότου δούλος και αθλητής, δείξε αυτό με το έργο και μη με ευδεληθεί στην πόρνη ομογενή σου και ομόδουλο. Αλλά αξίωσον με δε ομέν σου να σου εξομολογηθώ τα σαμαρτίας μου για να σώσω και σου την ψυχήν η άσοδος. Ταύτα αναγνώσας ο όσιος νόνος εδηλίασε και δεν ηθέλησε να συνομιλήσουν ιδιαιτέρως, αλλά παρήγγειλεν εις αυτήν να υπάγει στην εκκλησία, όταν είναι και οι άλλοι αρχιερείς να υπεί όσα εσκέπτεται. Η δε Πελαγία ακούσασα αρπάζει τον καιρό και διώκει τον σώζοντα. Τρέχει αμέσως στην εκκλησία. Πίφτει κατά γης ως άλυτη κάποια πόρνη, καταβρέχουσα τους πόδας αυτού, με τη ροή των δακρύων της και λέγουσα ταύτα μεγαλοφόνος. Σπλαχνίσου την αμαρτωλή πάτερ όσιε, τον σών δεσπότη μιμούμενος. Βάφτισόν με και οδήγησόν με προς μετάνοια, διότι εγώ είμαι το πέλαγος της ανομίας, η άβυσος της απολίας και του διαβόλου παγής και θύρατρων, διότι εγενόμην αιτία και απήλθον πολύ στην κόλαση. Τώρα δε δια της χάριτος του Θεού μετανοώ δια της πονηρίας μου και ζητώ μετάνοια δια να μην κολλαστώ αιώνια. Ταύτη την ένθεον αλίωσιν της δεξιάς του υψίστου ειδώντες οι αρχιερείς εθαύμαζον δια τα δάκρυα τα οποία έχινε η αείμνηστος και χαίροντες εις το σωτήριον αυτής με τα βίας την κατέπισαν και ηγέθη. Ο ιερός νόνος της λέγει τότε, ο νόμος της εκκλησίας μας ορίζει να μην βαπτίζομεν πόρνην τεινά, εάν δεν έχει εγγυητή ότι δεν επιστρέφει πλέον στα πρώτερα αμαρτήματα. Η δε πάλιν έπεσε εις την γην και κλαίουσα ο ιερός είπε,
εις τον λαιμό σου να κρέμονται τα αμαρτήματά μου και να δώσεις λόγον περί τούτου δια την ψυχή μου εις την ώρα της κρίσεως, εάν βραδύνεις και δεν με βαφτίσεις το συντομότερον, να με αναγεννήσεις πνευματικός και να με παρατήσεις εις των καθαρών νυμφίων Χριστών, νύμφιν καθαράν και άμμο μου, διότι φοβούμαι, εάν βραδύνω και να λάβω το βάφτισμα, μη με παγιδεύσει πάλι ο τερνιστής διάβολος και με ρίψει εις την προτέρα μου αμαρτία. Τι αυτιά λόγια άκουσε ο νόνος, εδόξασε το Θεό βλέποντας τόσο μεγάλη μετάνοια. Εξομολόγησε λοιπόν αυτήν και ρώτησε και το όνομά της. Η δε είπε, Πελαγία εκαλούμην εξ αρχής. Οι δε άνθρωποι θαυμάζοντες το πλήθος και το κάλος των πολιτήμων Λίθων και μαργαριταριών που εφόρουν, με εκάλουν Μαργαρό. Τότε εβάφτισεν αυτήν εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και της έδωκε την πρώτην κλίση, ονομάσας αυτήν Πελαγία. Την ανεδέχτη δε ενάρετος μοναχή ονόματι Ρωμάνα. Εν συνεχεία δε μετέλαβε των αρχάντων μυστερίων. Όθεν όλη η Αντιόχεια εισφράνθη κοινώς και ετέλεσε νεορτήν πάνδημον δια τη σωτηρία της ψυχής αυτής και πάντες ενόμιζον τη χαρά της χαράν ειδικήν των, διότι ενίκησε των πονηρών. Ο δε μισόκαλος διάβολος μη υποφέρουν την ήταν και κατεσχήνεν αυτού μετασχηματίζεται εις άνθρωπον ο μισάνθρωπος και φαίνεται εις το μέσον πάντων έχουν τα σχήρας αυτού εις την κεφαλή και εκόπτετο φωνάζων και εγκαλών και κατηγορών των ιερών νόνων ότι τον ειδίκησεν πολλά και μεγάλα με το να του παίρνει τους ανθρώπους του. Έπειτα ο Ανεδής πλησίασε προς την Πελαγία και απεκάλλει αυτήν προδότην και άπιστον. Η δε μακαρία Πελαγία ποιήσασα το τιμίον του Τιμίου Σταυρού εξυφάνισεν αυτόν. Αλλά πάλι δεν άφηκε ο εχθρός την ανέδειαν αυτού. Αλλά επήγε τη νύχτα στο κρεβάτι της και την εξύπνησε κολακεύοντάς την και παρακινώντας την για να κάνει την παλαιάν πράξη την σαρκικήν την βρωμεράν, υποσχόμενος να την αξιώσει μεγάλων τιμών, εάν κάνει τον λόγον του. Ιδέως Ισία αναστάσασα έδιωξε πάλι αυτόν δια του Σταυρού, εφανέρωσε δε προς την Ρωμάναν την υπόθεση, η οποία την ενουθέτησε και μη φοβηθείτε ποσός τον πειράζοντα. Και δεν φοβείται καθόλου τον πειράζοντα σατανά. Ο λίγας ημέρας μετά το βάπτισμα έδωκε πάλι άλλη πληγή του εχθρού. Κέριαν εις την καρδίαν και θανάσιμον, διότι πεφωτισμένη εκ Θείου Πνεύματος εκάλεσε τον καλύτερο δούλο της και προστάσει αυτόν να απογράψει όλο της την περιουσία χρυσίων, αργύριων, λίθους πολυτίμους, σκεύη, στολάς και παν ό,τι άλλον ειδικό της πολύτιμον είχε και να της φέρει ταχαίως την απογραφή. Τούτου δε γενομένου έλαβε την έγγραφον, έλαβε αυτό το έγγραφον και το έδωκε στα χέρια του επισκόπου λέγοντας «Λάβε Άγιε Δέσποτα όσα πράγματα αναφέρονται εις τον χάρτην αυτόν και διαμέρωσέ τα όπως εσύ θέλεις, διότι εσύ εισε με φθάνει ο πλούτος του νυμφίου μου και δεσπότου Χριστού». Ο δε ο Άγιος Νόνος προσκαλεσάμενος των επίτροπων και διανομέα της Εκκλησίας έδωκε εις αυτόν όλους εκείνους τους θησαυρούς λέγοντας «Ορκίζωσε εις τον Θεό να μην κρατήσεις από αυτά τίποτε για την Εκκλησία, αλλά να τα διαμοιράσεις εις τους πτωχούς, εις τα σχήρας και εις τα αρφανά, για να δοθώσει καλός όσα κακός συνήθισα». Και εκείνος επίησε έτσι. Η δε μακαρία Πελαγία έδωσε ελευθερίαν εις τους δούλους και στας δούλας της, χαρίζουσα εις αυτούς και χρήματα. Οι φιλάνθρωπος και τους
ενουθέτησε να φροντίσουν δια τη σωτηρία των, δια να λυτρωθούν από την αιώνιον εχμαλωσία, δια του Δεσπότου Χριστού, όπως ελευθερώθησαν υπ' αυτής από την πρόσκαιρον δουλεία. Από την ημέρα που ευαυτίστη η Μακαρία, δεν έφαγε άρτον καθόλου από τον πλούτον αυτής, επειδή το κακό συνηγμένος, αλλά η Ρωμάνα την διετήρη εις ολίγας ημέρας και παρέμειναν μαζί. Κατά τη νύχτα της επομένης Κυριακής απέβαλε την γυναικείαν στολήν και φόρεσε το τρίχινον κερακώδες χιτόνιον, βγήκε έξω από τα Ιεροσόλυμα χωρίς να αποκαλύψει σε κανέναν το σκοπό ούτε καν στο πνευματικό της. Έκλαιγε και εθρήνη δε η ανωδόχος της Ρωμάνα, μη γνωρίζουσα τι έχει γίνει. Ο δε Άγιος Νόνος εγνώρισε εκθείας δυνάμενος την υπόθεση και την παρηγόρησε λέγοντας εις αυτήν να μη λυπείτε, διότι η Πελαγία εξέλεξε την αγαθή μερίδα όπως η Μαρία που αναφέρει το Άγιον και Ιερόν Ευαγγέλιο. Η δε Μακαρία Πελαγία ελθούσα εις το όρος των ελαιών, έμεινε 3 χρόνια και κλεισμένη σε ένα κελί αγνώριστος, κάτω από αδρικό σχήμα αγωνιζομένη και επιτελούσα τέτοιες αρετές κατά του δαίμονος και παλέσματα, ώστε μόνος ο Θεός βλέπουν τα κρίφια τα γνωρίζει. Όμως ο δικαιοκρίτης Κύριος δεν ήθελε να αφήσει μέχρι τέλους και κρυμμένη την αγωνιζομένη δούλη του. Όθεν δια την των πολλών ωφέλιαν οικονόμησε και φανερώθη ως εξής. Ο ιεροδιάκονος του Νόνου Ιάκωβος ήθελε να υπάγει να προσκυνήσει εις Αγίους τόπους. Πηγαίνοντας δε εις τον επίσκοπό του για να του δώσει την ευχή του για την αναχώρηση, εκείνος του είπε στα εξής. Πήγαινε εν ειρήνη τέκνον και αφού προσκυνήσει τους Αγίους τόπους, ερώτησε για κάποιον ευνούχων πελάγιων, ενάρετων μοναχών, να λάβεις από αυτόν μεγάλη ωφέλεια, διότι είναι φίλος ακριβώς του Κυρίου μας. Απήλθε δε ο Ιάκωβος και βάλων εις το νου του ότι δια τη μεταρκαρία πελαγία του έλεγε. Αφού λοιπόν προσκύνησε τον Πανάγιον τάφον του Κυρίου και τα υπόλοιπα προσκυνήματα, ερώτησε δια τον Πελάγιον και του είπαν ότι ασκητεύει στο όρος ελαιών. Ο ερδιάκονος έξω του σπηλαίου της Αγίας Πελαγίας, εις το όρος των ελαιών, η πρώην πόρνη με, τας μυρίας δούλας και την άφθαστον χλειδίν, μόνη εντός γυμνού σπηλαίου τρεφωμένη με άρτο και είδωρ, αγωνιζομένη νυχθημερών κατά των παθών, κατά των δαιμόνων. Ιδού η πορεία των μεγάλων μεν αμαρτωλών, αλλά και μεγάλων ψυχών με την πολλήν και θερμήν μετάνοια, δια της οποίας ακριβώς είπε ο Κύριος, αφέοντες οι αμαρτίες αυτής, έπολε ότι ηγάπησε πολύ. Εάν δεν δυνάμεθα να τας μιμηθόμεν, τουλάχιστον αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας. Και αν αδυνατόμεν να αποσυρθόμεν εντός της ερήμους, δια να μετανοήσομεν δια τας αμαρτίας μας, με τας οποίας καθημερινώς παροξύνουμε το Θεό, αποσυρώμεθα στο μία φορά την εβδομάδα εντός του δωματίου μας, εξετάζοντας με συντριβή ψυχής το χρέον των αμαρτιών μας. Ο βίος τρέχει, αδερφέ, και μακάριος αυτός που δεν αφήνει υπόλοιπον χρέος δια την αύριο. Το εξομολογητάριον αναμένει πάντας και ευτυχής εκείνος ώστις δια μιας επισκέψεως απαλλάσσεται του χρέους. Απελθόν λοιπόν έκρουσε την θύρα του κελίου του και εξήλθεν η Αγία φορούσα ανδρικών σχήμα
Και αυτή μεν εγνώρισε τον Ιάκωβο, εκείνος όμως δεν την εγνώρισε, διότι το κάλος της ήτο μαραμένον, η οφθαλμή βαθλωμένη και όλη η σάρξ αυτής εξηραμένη από την πολύ νεγκράτιαν, ώστε φαινόταν μόνο το δέρμα σχεδόν και κάτω από αυτού τα κόκαλά της. Ρώτησε λοιπόν αυτόν η Αγία, εάν ήτο του Επισκόπου νόνο ο υποτακτικός. Ο δε αποκρίθη ναι. Λέγει τότε προς αυτόν η Αγία, όντως Απόστολος Θεού είναι εκείνος ο άνθρωπος. Και είπε του, να δεχθεί του Θεού να μου συγχωρήσει τα ανομίας μου. Ταύτα η πούσα έκλεισε την θύρα και έψαλε τα σοδάς κατά την τάξη. Ο δε Ιάκωβος δια ολίγην ώραν επήρε μεγάλην ωφέλεια διδαχτής μέτρα λόγου, ότι δηλαδή πρέπει να ομιλεί έκαστος εις μονάς τρίας, εις μονάζουσας ολίγα και συνετά λόγια. Αναχωρήσας εκείθεν ο διάκονος απήλθεν εις τα γύρω κελία να επισκεφθεί και ετέρους αδελφούς, οι οποίοι όλοι επενούσαν τον Πελάγιον, την Πελαγία δηλαδή, ως πολύ ενάρετον και αγιότατον άνθρωπον. Με το λίγας ημέρας οικούστη στην σκήτη ότι ο ονομαστής Πελάγιος απήλθε προς Κύριον. Και συνήθισαν όχι μόνο από την Ιερουσαλήμ, αλλά και από τον Ιορδάνη και την Ιεριχώ και όλα τα περίχωρα με μεγάλη ευλάβεια για να ενταφιάσουν το Άγιον λείψαν. Θέλοντες δε να το χρήσουν κατά την τάξη διαγίου μύρου, εγνώρισαν ότι ήτο γυναίκα και εξεπλάγησαν δοξάζοντας τον Κύριο. Όλοι ο οποίος την ενεδυνάμωσε να πολεμήσει τον πολέμιον και να νικήσει αυτόν κατά κράτος. Αυτή η φήμη εξήλθε εις τα περίχωρα και συνερίζοντο τι πως συνερίζοντο τις να ασπαστεί και ποιος να ασπαστεί και να τιμήσει το λείψανο πιο πρώτα. Και έτσι σηκώσαντε σε αυτό ευλαβείς και όσοι οι άντρες ακολουθούντες όλοι με λαμπάδας και θυμιάματα ενεταφίασαν αυτό εντύμως και ως έπρεπε. Αυτό είναι ο βίος της πρώην πόρνης. Ταύτα της απεγνωσμένης κατά του εχθρού τα παλέσματα. Αυτή να σμιμηθόμεν και εμείς πάντε οι βορβορώσαντες το κατοικόναν του Θεού που ελάβομεν. Ας κάνομεν την απαρχήν του κακού καν από τώρα και έμπροσθεν. Ημάρτωμεν, ηνομήσαμεν και ημολύναμεν το ναόν του Κυρίου την σάρκαν μας. Ας κλάψομεν, ας νηστεύσομεν, ας εξομολογηθόμεν και ας παιδεύσομεν εδώ πρόσχερα το σώμα ή να μην κολλαστούμεν αιώνια. Ας μελετώμεν κάθε ώρα τον θάνατο, δια να νικόμεν τα σιδονά στο σαρκός και να αξιωθώμεν της ανεκφράστου εκείνης ειδονής και αγαλιάσεως εν το παραδείσο του Θεού, όταν εν το απείρο αυτού ελέη συγχωρώντας αμαρτίας θα μας δεχθεί εν αυτό, δια να εφρενόμεθα εις αιώνας αιώνος, όμου μετά πάντων των Αγίων του. Αμήν.